Δύσκολες στιγμές βιώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι έκλεισαν τα καταστήματά τους και αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο σπίτι με άγνωστο το πότε θα επιστρέψουν στις επιχειρήσεις τους. Σαν ελεύθεροι επαγγελματίες ζούμε αυτή τη στιγμή δύσκολες στιγμές, παιδιά. Τώρα μην γελιόμαστε, όσο και να βάζουμε τις μάσκες και να προσπαθούμε να πούμε κάτσαμε σπίτι, οικογενειακές στιγμές. Ναι, είδαμε το σπίτι μας, ξεκουραστήκαμε. Πόσο όταν τρέχουν όλα, δεν μπορείς να είσαι ούτε χαρούμενος ούτε ευδιάθετος. Ξέρεις, είναι και στιγμές που εγώ που ξέρετε ότι προσπαθώ να γελάω, να μην μεταφέρω τα προβλήματά μου. Υπήρξαν φέτος και αυτές τις τελευταίες 40 μέρες στιγμές που ήθελα να εκτονωθώ με άσχημο τρόπο. Δεν ήμουν εαυτός μου, δεν μ' άρεσαν. Και ξέρεις, εμείς που δουλεύουμε και με εποχιακό είδος, χωρίς να σημαίνει ότι όλα τα μαγαζιά που κλείσανε, που φέραν τα νησιάτικά τους, είναι καλύτερα από εμάς. Αλλά εμείς που έχουμε και εποχιακό είδος και λαμπάδες και αυγά και τέτοια, παιδιά, είναι τραγικό. Γιατί εμείς τα παραλάβαμε όλα αρχές Μαρτίου, με χαρά, να κάνουμε τις βιτρίνες μας και τα σχετικά μας, και τελικά θα κλαίμε χωρίς πλάκα. Παρά τα αυτά, οι επαγγελματίες δεν έχουν χάσει την διάθεσή τους και φτιάχνουν όμορφες δημιουργίες, λαμπάδες και διάφορα διακοσμητικά, με αφορμή τον εορτασμό του Πάσχα. Είμαι σε πολύ μεγάλο δίλημα αν πρέπει να τις βγάλω ή όχι. Μέχρι που αρχίσαν από χθες πελάτες να στέλνουν μηνύματα και λέω τώρα βάλτες. Ξέρεις τώρα, όταν όλος έχει τον πόνο του, σου λέει τι να την κάνεις ρε κοπαλιά, τη λαμπάδα που θα πάω στην Ανάσταση. Ξέρεις, είναι δίκοπο μαχαίρι. Οπότε λες τώρα, κάποιοι ζητάνε, κάποιοι αδιαφορούν, κάνεις την κίνησή σου, λες ο Θεός βοηθός. Ελάχιστο το ενδιαφέρον, εγώ το λέω γιατί ξέρω ότι ψέματα δεν σας λέω ποτέ. Απλά υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να είναι, τι να πω, τυπική δεν θα πω, γιατί και εγώ που φέτος δεν πήρα λαμπάδες ακόμη δεν θεωρώ ότι δεν είμαι καλή νονά. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που θέλουν να το κάνουν όπως ήθιστε. Τώρα, τι να πω, εγώ έβγαλα τις λαμπάδες μου, ελπίζω να φτιάξει ο καιρός, να ανοίξουμε το μαγαζί, να γίνει το Πάσχα στις 26 και να τα πουλήσουμε τότε. Γιατί για τώρα δεν το βλέπω. Οι περισσότεροι έχουν στραφεί στο e-shop, καθώς τα καταστήματα παραμένουν κλειστά. Ευτυχώς εμείς φέτος κάναμε τη μαγική κίνηση του e-shop. Το οποίο είναι ποιο? Στη σελίδα, θα σας πω, θα μπαίνουν στη σελίδα, στο Lila's Aromaterie που είναι και πολύ εύκολο, ζητάνε ό,τι θέλουν και εμείς μετά από εκεί τους κατευθύνουμε. Δηλαδή ήδη έχουμε κάνει και αποστολές. Αλλά ήταν η μαγική στιγμή που εσύ με ξέρεις εμένα 10 χρόνια. Εγώ το e-shop δεν το είχα ούτε καν στο μυαλό μου. Και φέτος το ξεκινήσαμε και είμαστε στο... Το τελειώσαμε ρε παιδί μου, το τελειώσαμε την κατάλληλη στιγμή. Και με αυτή την προοπτική ανεβήκαν οι λαμπάδες. Γιατί τώρα πώς αλλιώς να τις στείλεις.